Κοίταβα. Γεια σας, παιδιά. Παίζετε απόδραση από το ζωολογικό κήπο. Διασκεδαστικό, όπως στη Μαδαγασκάρη. Ο πρώτος που θα φτάσει στο αρχηγείο των περιπολικών κερδίζει αυτό το κέικ. Γιαμ! Καλή τύχη! Ω, μοιάζει με μία άσχημη καταιγίδα. Να προσέχετε! Όχι! Μωρό Ματ. Γρήγορα, πιάστε τον πριν παρασυρθεί. Καλύτερα να καλέσετε την περιπολή αυτοκινήτων. Ομάδα, το μωρό Ματ πιάστηκε σε μία ανεμοθύελα. Μπορείτε να βοηθήσετε? Βιαστείτε, βρισκόταν στην παιδική χαρά. Από εδώ, παιδιά, ελάτε. Βλέπεις κάποιο στοιχείο? Μην ανησυχείς, θα τον βρούμε. Μπαρού, μη μαμά. Υπέροχη ιδέα. Ίσως να τον εντοπίσεις από τον ουρανό. Δεν τον βλέπω. Αυτό. Νάτος, εκεί είναι. Μην ανησυχείς. Τα περιπολικά είναι εδώ για να βοηθήσουν. Ελάτε, παιδιά. Τον βρήκαμε. Είναι πάνω σε αυτό το δέντρο. Μπορείς να φτάσεις, Φρανκ. Τέλεια ιδέα. Μπορεί να προσγειωθεί σε αυτό. Χόπι, χόπα. Καμπό. Μάμα. Μπορείς να το κάνεις. Πίδα. Wow, ωραίο άλμα. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που είσαι ασφαλής. Εσείς τρελά ζώα του ζωολογικού κήπου, έχετε σίγουρα κερδίσει αυτό το κέικ. Απολαύστε. Μπράβο, περιπολικά. Γεια σας, φίλοι.
Τα λέμε σύντομα. Φαίνεται πως διαδραματίζεται ένα κυνηγητό. Σε πιάσαμε! Γιατί κυνηγάτε το μωρό Τζέρι, παιδιά? Ω, αναλάβατε την περιπολία αυτοκινήτων, ώστε οι μπαμπάδες σας να μπορέσουν να πάρουν ρεπό για την ημέρα της γιορτής του πατέρα. Πολύ ευγενικό! Μωρό Τζέρι, θα πρέπει να προσέχεις την ταχύτητά σου. Hey, επιβράδυνε! Ο Τάιλερ λέει πως υπάρχει κατάσταση επείγοντος λόγω πυρκαγιά στο νοσοκομείο. Καλύτερα να πάτε να το ελέγξετε. Αμπέρ, ποια είναι η έκτακτη ανάγκη? Δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Μα ο Τάιλερ είπε... Μωρά, νομίζω πως ο Τάιλερ σας έκανε μια κακή φάρσα. Έχετε δίκιο. Δεν πρέπει να τον αφήσετε να μείνει ατιμόρυτος. Είναι πολύ κακό να κάνεις πλάκα στην αστυνομία. Τι θα κάνετε? Καλή ιδέα. Μπορείτε να δείτε που πήγε. Εντάξει, παιδιά. Ακολουθήστε το μωρό Έκτορα. Εκεί είναι, μωρά. Μην τον αφήσετε να ξεφύγει. Σε πιάσαμε! Μα τι είναι μωρό παιδί, μπαμπά? Κρατήστε τον, αγόρια! Δεν θα πας μαζί τους! Μα είναι η περιπολία αυτοκινήτων! Πρέπει! Και είναι η πραγματική περιπολία! Για σήμερα τουλάχιστον! Παιδιά, κάντε κάτι! Μπράβο, παιδιά. Τάιλερ, ποτέ δεν πρέπει να κάνεις φάρσες στην αστυνομία. Τώρα μείνε εδώ και σκέψου τι έχεις κάνει.
Ω, έρχονται οι μπαμπάδες σας. Είναι πολύ περήφανοι για εσάς, μωρά. Παρακολούθησαν τα πάντα. Το καλύτερο δώρο απ' όλα για τη γιορτή του πατέρα. Hey, μωρό Φρανκ, που έμαθες τις κινήσεις σου. Ο μπαμπάς χορεύει. Ένας τέλειος τρόπος για να τελειώσει η μέρα της γιορτής του πατέρα. Λοιπόν, ξεκουραστείτε, μωρά. Τα περιπολικά. Έρχονται τα περιπολικά. Η αυτοκινητούπολη είναι ασφαλής με τον Ματ και τον Φρανκ να προσέχουν τα πάντα. Ο Φρανκ φαίνεται να προειδοποιεί τον Ματ για κάτι. Οχ, υπάρχει ένα τούβλο στη μέση του δρόμου. Και τώρα ο Ματ τρυπήθηκε. Δεν θα μπορέσει να αστυνομεύσει την πόλη με ένα σκασμένο λάστιχο. Φρανκ, θα μπορούσες ίσως να χρησιμοποιήσεις το γάντζο σου για να μεταφέρεις τον Ματ στο συνεργείο του Τόμ του Ριμουλκού. Hey, παιδιά, μήπως ξεχνάτε κάτι. Θα πρέπει να πάρετε από εδώ αυτό το τούβλο, ώστε να μην τρυπηθεί κανένας άλλος. Τέλεια! Περίεργο. Ο Τόμ έχει πολλούς πελάτες σήμερα. Και όλοι φαίνεται πως έχουν σκασμένα λάστιχα, ακριβώς όπως ο Ματ. Λες και οδήγησαν πάνω από τούβλα και τραυματίστηκαν και αυτοί. Ας ελπίσουμε πως ο Τόμ θα μπορέσει να επισκευάσει τον Ματ γρήγορα, ώστε αυτός και ο Φρανκ να αρχίσουν να ερευνούν. Συγγνώμη για την ενόχληση, Τόμ. Δείχνεις πολύ απασχολημένος σήμερα, αλλά ο Ματ πράγματι χρειάζεται τη βοήθειά σου. Οδήγησε πάνω από ένα τούβλο που το παράτησαν στο δρόμο και τώρα έχει μία τρύπα. Ο Ματ και ο Φρανκ πρέπει να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από αυτό και να δώσουν ένα τέλος το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει περίπτωση να είναι ο επόμενος που θα μπορέσεις να επισκευάσεις. Μπορείς να πας μέσα τώρα, Ματ. Αυτό είναι. Ήρεμα και ωραία. Τώρα είναι ώρα να μπει ένα καινούριο λάστιχο. Ευχαριστούμε τόσο πολύ που επισκέβασες τον Ματ γρήγορα, Τόμ. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς στη σειρά. Τώρα ο Ματ και ο Φρανκ μπορούν να πάνε να βρουν ποιος έβαλε όλα αυτά τα τούβλα στους δρόμους. Hey! Να ο Μπεν το τρακτέρ. Ίσως να ξέρει κάτι για τα τούβλα. Ίσως να πάτε να τον ρωτήσετε. Ο Μπεν δεν ξέρει τίποτα για τα μυστηριώδη τούβλα. Αλλά σας έδωσε ένα στοιχείο. Ο Μπεν περιμένει τη Φλάβη το φορτηγό με την επίπεδη καρότσα και τον Έντγκαρ τον εξκαφέα για να του παραδώσουν λίγα τούβλα, ώστε να χτίσει έναν τοίχο. Νομίζω πως πλησιάζεται να λύσετε το μυστήριο. Πάμε να τους βρούμε. Ευχαριστούμε για την πληροφορία, Μπεν. Να η Φλάβη και ο Έντγκαρ, αλλά δεν έχουν κανένα τούβλο να δώσουν στον Μπεν. Ίσως να τους έπεσαν στους δρόμους της πόλης. Ας τους ρωτήσουμε. Mm.
κάποιος έκλεψε τα τούβλα. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Ο Ματ και ο Φρανκ θα βρουν τον κλέφτη. Wow! Παρατρίχα! Φαίνεται πως αυτός που έκλεψε τα τούβλα από τη Φλάβη και τον Έντγκαρ τα σκόρπισε επίτηδες γύρω από την αυτοκινητούπολη. Αλλά ποιος θα έκανε τέτοιο πράγμα? Ω! Έπρεπε να το ξέραμε! Είναι ο Τάιλερ, το ζυζάνιο. Δεν συνηθίζει να κάνει καλό. Σε πιάσαμε, Τάιλερ! Ξέρουμε πως ήσουν εσύ που έκλεψες τα τούβλα από τη Φλάβη και τον Έντγκαρ και τα σκόρπισες γύρω από την πόλη. Ίσως να είχε πλάκα για σένα, αλλά δεν είχε πλάκα για κανέναν άλλον. Καλή ιδέα, Ματ. Ο Τάιλερ πρέπει να πάρει το μάθημά του. Ίσως να τον βάλετε να μαζέψει όλα αυτά τα τούβλα και να τα δώσει πίσω στη Φλάβη και τον Έντγκαρ. Ο Φρανκ έχει απόλυτο δίκιο, Τάιλερ. Θα πρέπει να βοηθήσεις την κατασκευαστική ομάδα να επισκευάσει τη ζημιά στους δρόμους επίσης. Κάνατε υπέροχη δουλειά, παιδιά! Τώρα η αυτοκινητούπολη είναι και πάλι ασφαλής και η Φλάβη και ο Έντγκαρ θα πάρουν πίσω τα τούβλα τους, που σημαίνει πως ο Μπεν θα χτίσει επιτέλους τον τοίχο του. Χαρούμενο Halloween, μωρό Ματ και μωρό Φρανκ! Ωραία κοστούμια περιπολία ζώων! Συμβαίνει κάτι. Τα ζαχαρωτά σας λείπουν. Τι είναι αυτό? Είναι μια αρκετά τρομακτική μάγισσα. Πετάει τριγύρω όλη νύχτα. Νομίζετε πως έκανε ένα ξόρκι και σας παίρνει όλες σας τα ζαχαρωτά? Περίεργο. Ας φωνάξουμε τα περιπολικά για να ανακαλύψουν τι τρέχει. Παιδιά, έχουμε ένα ασυνήθιστο πρόβλημα εδώ. Έκλεψαν τα γλυκά από τα μωρά σας. Νομίζουν πως είναι μια κακιά μάγισσα που πετάει πάνω από την πόλη. Ακούγεται γελίο, αλλά υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να έρθετε και να ερευνήσετε. Τέλεια! Πάμε! Οι μπαμπάδες σας ήρθαν, παιδιά. Πείτε τους τι έγινε. Ηρεμήστε με την ησυχία σας. Ώστε είχατε μαζέψει πολλά γλυκά και όταν η μάγισσα πέταξε από πάνω σας, παρατηρήσατε πως το καλάθι σας ήταν άδειο. Και αυτό έχει συμβεί 2 φορές ήδη. Πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί εσείς μωρά δεν πάτε πίσω να κάνετε φάρσα ή κέρασμα όσο τα περιπολικά ερευνούν? Τι θα κάνετε πρώτα, παιδιά? Είναι μόνο το γιο μπαμπά. Θα ανακαλύψετε ποια είναι η μάγισσα? Τι θα κάνεις, Φρανκ? Θα ακολουθήσεις το μωρό Ματ και το μωρό Φρανκ. Καλή ιδέα. Νάτι, εκεί είναι, με το μωρό Έκτορα. Όχι πάλι,
Τα καλάθια τους είναι άδεια. Περίεργο. Φαίνεται πως η μάγισσα κλέβει μόνο από το μωρό Ματ και το μωρό Φρανκ. Τι? Η τρομακτική μάγισσα είναι το μωρό Πένι. Wow! Έχει ένα τέλειο αποκριάτικο κοστούμι. Λοιπόν, δεν μπορεί να κλέβει γλυκά από τόσο ψηλά στον ουρανό. Κάποιος άλλος είναι ο κλέφτης. Αλλά ποιος? Έκτορα, πέταξε μαζί με το μωρό Πένι και φώτισε κάτω όταν θα βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το μωρό Ματ και το μωρό Φρανκ. Στο μεταξύ, εμείς θα συνεχίσουμε να τους ακολουθούμε από πίσω. Είναι το μωρό Έκτορας. Έκλεβε όλα τα γλυκά κάθε φορά που το μωρό Φρανκ και το μωρό Ματ είχαν τα μάτια τους στον ουρανό. Μωρό Έκτορα, αυτό δεν ήταν σωστό. Θα ήταν καλύτερα να μοιραστείς το καλάθι σου με τα γλυκίσματα με το μωρό Φρανκ και το μωρό Ματ. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμιά τρομακτική μάγισσα τελικά, παιδιά. Είναι το μωρό Πένι. Τι τέλειο κοστούμι, μωρό Πένι. Τους ξεγέλασες όλους. Το μυστήριο λύθηκε, παιδιά. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας περιπολικά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας, φίλοι! Επιτέλους, το καλοκαίρι έφτασε! Είστε χαρούμενοι γι' αυτό? Προσέξτε! Τι ήταν αυτό? Φαίνεται πως η πίεση του νερού μέσα στον υπόνομο ήταν πολύ μεγάλη και έσκασε τον κρουνό. Ας φωνάξουμε την περιπολία αυτοκινήτων για βοήθεια. Γεια σας περιπολικά. Βλέπω πως παρακολουθούσατε την πόλη και είδατε τι έγινε. Πάμε εκεί να βοηθήσουμε τον Τόμ και τον Τάισον. Τι λες, Ματ, πρώτα πρέπει να σηκώσουμε όρθιο τον Τάισον. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ο Τόμ λέει πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το γάτζο ρημούλκησής του για να το κάνει αυτό, αλλά θα χρειαστεί βοήθεια. Φρανκ, ο Ματ λέει πως θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τη σκάλα σου για να βοηθήσεις τον Τόμ. Τέλεια! Τώρα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη διαρροή, Ματ. Σωστά? Τάισον, ο Ματ λέει πως πηγαίνουν με τον Τόμ να ερευνήσουν την κατάσταση. Θα πρέπει να μείνεις εδώ και να διασφαλίσεις πως δεν θα πλησιάσουν άλλα αυτοκίνητα, εντάξει? Θεέ μου, είναι μια γιγαντιαία χιβάδα που κόλλησε. Πρέπει να τη βοηθήσουμε να βγει έξω. Τόμ, έχεις καμιά ιδέα?
Τυχαίνει να έχεις λάδι μαζί σου και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε την αχιβάδα να περάσει. Εντάξει τότε. Ο Ματ λέει πως ο Έκτορας θα πρέπει να πάρει τον τενεκέ με το λάδι και να βάλει λάδι γύρω από την αχιβάδα. Ελπίζω να δουλέψει. Ναι, δούλεψε. Μπράβο. Ευτυχώς που είχες αυτό το λάδι μαζί σου, Τόμ. Τώρα θα πρέπει να απελευθερωθεί όλη η πίεση από την αποχέτευση. Πάμε πίσω στην πόλη. Η πίεση έχει εξισορροπηθεί, αλλά ακόμα έχουμε αυτή τη λακκούβα με το νερό. Τι θα κάνουμε με αυτή? Η δεξαμενή σου είναι άδεια και θα μπορούσες να ρουφήξεις το νερό. Τι λες, Ματ? Εντάξει τότε, ας το κάνουμε. Ωραία δουλειά, Τόμ. Τώρα ο δρόμος είναι και πάλι όπως πριν. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου, Τάισον. Γεια σε όλους. Απολαύστε το καλοκαίρι.